Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η δημόσια συνεδρία με ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κύριο Αντώνιο Κουνάδη. Παρακαλώ για λίγη ησυχία, ο οποίος θα μας μιλήσει σε ένα δεκάλεπτο, 11 λεπτά, με θέμα Δημήτριος Γαλανός, ο Αθηναίος, πρώτος Ευρωπαίος Ινδολόγος και εθνικός ευεργέτης. Κύριε Κουνάδη, έχετε το λόγο. Βασικός σκοπός της σημερινής ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη μιας εμπολής άγνωστης προσωπικότητας του Έλληνα Δημητρίου Γαλανού, θεωρουμένου ως πρώτου Ευρωπαίου Ινδολόγου, ο οποίος διέπρεψε επί τουρκοκρατίας καταλείποντας ένα τεράστιο και σημαντικό πνευματικό έργο, καθώς και το ίμιση της περιουσίας του, όπως γράφει επιλέξει στη Διαθήκη του υπέρ της κυριωτέρας Ακαδημίας των Αθηνών. Για την προσωπικότητα και το πολυσχηδές έργο του, οι υπάρχουσες βιογραφικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με αρκετή επιμέλεια από τον διακεκριμένο κλασικό φιλόλογο και ιστορικό Σαράντο Καργάκο στο εξόχως ενδιαφέρον πόνημά του με τίτλο «Δημήτριος Γαλανός ο Αθηναίος 1760-1833, ο πρώτος Ευρωπαίος Ινδολόγος». Από το τελευταίο αυτό πόνημα κυρίως αντλήθηκαν στοιχεία για την παρούσα ανακοίνωση, της οποίας ένας δεύτερος σκοπός είναι η παρότρινση για την αναζήτηση του κατά τη διαθήκη του υπέρ της Ακαδημίας κληροδοτήματος. Ο Δημήτρης Γαλανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1760 και επεβίωσε το 1833 στην αρχαία ιερή πόλη Μπενάρες των Ινδιών, γνωστής για το πλήθος ναών και ιερών τόπων που επισκέπτονται ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες. Ανατρέχοντας στην ιστορία, η πρώτη επικοινωνία των Ινδιών με τη Δύση γίνεται δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους νεότερους χρόνους, οι πρώτες διεισδύσεις των Ευρωπαίων στις Ινδίες άρχισαν το 16ο αιώνα με Πορτογάλους, Ολλανδούς κλπ. Και από τον 19ο αιώνα οι Άγγλοι εδραίωσαν την κυριαρχία τους στις Ινδίες. Η πρώτη αξιόλογη παρουσία Ελλήνων στις Ινδίες έγινε το 1749 στην Καλκούτα, με την εκεί εγκατάσταση Ελλήνων υπηρωτών, οι οποίοι δημιούργησαν και την πρώτη ελληνική κοινότητα. Ο Δημήτρης ο Γαλανός, γόνος ευυπόληπτης αθηναϊκής οικογένειας, ήταν υιός του Παντολέοντος Γαλανού, ενός ευπατρίδη της εποχής εκείνης, ο οποίος, κατά τον πρώτο βιογράφο του Γαλανού, Βασίλη Λιάδη, διέμενε στην Πλάκα κοντά στο αγιοταφύτικο Μετόχι. Τα πρώτα γράμματα ο Δημήτρης ο Γαλανός διδάχτηκε από τον περιώνυμο δάσκαλο του γένους Ιωάννη Μπενιζέλο, γόνο ιστορικής οικογένειας εξ Αθηνών, οι ρίζες της οποίας ανατρέχουν στο 1370. Ο εμπνευμένος αυτός δάσκαλος επέδρασε καταλυτικά στην παιδική ψυχή του Γαλανού, ιδιαίτερα μάλιστα με την ιστορία της όμορφης Αθηναίας Ρεγούλας, της οικογένειας Μπενιζέλου, η οποία εθυσίασε νεότητα, αρχοντιά και εμαρτύρησε για την απόκτηση της Αθανασίας. Αυτή ήταν η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, η ηρωική και ευγενική μορφή της οποίας επηρέασε την ευαίσθητη παιδική ψυχή του μικρού Γαλανού, δημιουργώντας μέσα του ένα κόσμο μυστικισμού. Το 1774 γράφτηκε στη σχολή του γνωστού δασκάλου του γένους, Παναγιώτη Παλαμά, σε μία εποχή που το ησυχαστικό κίνημα βρισκόταν σε έξαρση. Αργότερα μετέβη στην Πάτμο, όπου έμεινε για 6 χρόνια, έχοντας ως δάσκαλο το φωτισμένο δάσκαλο του γένους Δανιήλ Κεραμαία, από την εμπνευσμένη διδασκαλία του οποίου και την βιβλιοθήκη της Πάτμου δόθηκε σε αυτόν η δυνατότητα να εντρυφήσει στις χιλιάδες βιβλία και χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της Πάτμου. Το σχολείο που εφήτησε ο Γαλανός
βρισκόμενο κοντά στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, Αποκάλυψη του Ιωάννου, αλλά και το μοναστικό ασκητικό περιβάλλον της Πάτμου ενίσχυσαν την μυστικιστική και αναχωρητική φύση του νεαρού γαλανού, τον οποίον οι συμμαθητές του αποκαλούσαν Αθηναίο, όχι λόγω της καταγωγής του, αλλά λόγω της σοφίας του. Στη συνέχεια μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του συγγενούς της μητέρας του Μητροπολίτη Κεσαρίας Γρηγορίου, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί για την φιλομάθεια, την βαθιά ελληνική παιδεία, την ταπεινοφροσύνη και την χριστοήθεια του μικρανεψιού του, στον οποίον επρότεινε να χειροτονηθεί ιερέας. Μετά την άρνησή του να χειροτονηθεί ιερέας, αν και πιστός χριστιανός, ο νεαρός γαλανός αποδέχτηκε πρόσκληση να μεταβεί στην Καλκούτα από τον Κωνσταντίνο Πανταζή, ένα ευγενή αλλά και δαιμόνιο Έλληνα μεγαλέμπορο από την Ήπειρο, με μεγάλη περιουσία, που ζούσε στην Καλκούτα, όπου υπήρχε μια οικονομικά ανθυρή ελληνική κοινότητα. Έτσι ο Γαλανός ήλθε στην πόλη αυτή το 1886 σε ηλικία 26 ετών, μετά από ταξίδι 6 μηνών, ξεκίνησε από την Ανδριανούπολη, για να διδάξει την ελληνική γλώσσα στα παιδιά του Ευπατρίδη Πανταζή, ο οποίος διακρινόταν συγχρόνως και για τη μεγάλη του αγάπη για την ελληνική παιδεία. Στην Καλκούτα ο Γαλανός διδάχτηκε την σανσκριτική γλώσσα, αρχαία ινδική, που ομιλείται κατεξοχήν στη μικρή ιερά πόλη του Μπενάρας, όπου αργότερα έγινε ο ίδιος Βραχμάνος, πιστός στο Θεό Βράχμα, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την πίστη του στον χριστιανισμό και κυρίως τη βαθιά ελληνική συνείδησή του. Όπως επιγραμματικά λέει ένας από τους βιογράφους του, ο γνωστός Ιωάννης Γενάδιος, ανοίγουν εισαγωγικά, ο Γαλανός έζησε και απέθανε χριστιανός την πίστη, το δε φρόνημα γνήσιος Έλλην ουχή Ασιάτης. Σύμφωνα δε με τον Αμερικανό βιογράφο Σούλτς, ο Γαλανός, βαθιά επηρεασμένος από τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, στα κείμενα των οποίων είχε εντρυφήσει, χρησιμοποιούσε το γλωσσικό του ιδίωμα. Μεταφράσεις του μάλιστα αποκαλύπτουν βαθιά επίσης γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραφέων, των επικών και των κλασικών ιδιωμάτων πρόζας και ποιήσεως. Για 6 χρόνια δίδαξε τα ελληνικά γράμματα στην Καλκούτα και παραλλήλως επιδόθηκε με επιτυχία στην εκμάθηση της αρχαίας ινδικής, της σανσκριτικής, της αγγλικής, της περσικής αλλά και άλλων ασιατικών γλωσσών, τον οποίον γρήγορα έγινε κάτοχος λόγω του ιδιαίτερου ταλέντου του στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το μεγάλο του ενδιαφέρον για την αρχαία ινδική φιλολογία και φιλοσοφία, αλλά και η βαθιά αναχωρητική του φύση, τον οδήγησαν το 1793 στη μικρή ιερή πόλη Μπενάρας, όπου έζησε για 40 χρόνια ως βραχμάνος, φέροντας την σχετική ενδυμασία και τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα του βραχμανισμού. Με ιδιαίτερο μάλιστα ζήλο ασχολήθηκε με την αρχαία ινδική φιλοσοφία μέχρι του θανάτου του, κατά δε τον μελετητή των έργων του Γαλανού, Αμερικανός Σούλτς, ο Γαλανός κατέληπε ένα τεράστιο έργο με αξιόλογες μεταφράσεις σπουδαίων σανσκριτικών κειμένων όλων των περιόδων πλην της περίοδου της Βεδικής 1500-1200 π.Χ. Το έργο του Γαλανού αποτελείται από 7 τόμους που εκδόθηκαν στην Αθήνα από το 1845 έως το 1853 και 5 τόμους με αδημοσίευδα χειρόγραφα αναφερόμενα σε λεξικογραφικές συλλογές. Οι Ινδοί Βραχμάνοι τον θεώρησαν ως σοφό και άγιο, εκτιμώντας ιδιαίτερα τις σπάνιες πνευματικές, ψυχικές και ηθικές αρετές του. Με αυτή την αναγνώριση, ο Δημήτρης ο Γαλανός συναναστρεφόταν με προσωπικότητες της τότε εποχής των Ινδιών, μεταδίδοντάς του τις γνώσεις του για την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Συγχρόνως μετέφρασε στα ελληνικά πληθώρα σανσκριτικών ηθικοδιδακτικών κειμένων, αφού προηγουμένως αντιπαρέβαλε και συμπλήρωνε φιλολογικά τα πρωτότυπα, όπως παραδείγματος χάρη του Ινδού φιλοσόφου Σανακέα, το οποίο εδόρισε στη βιβλιοθήκη του Βατικανού
το 1825. Ο Γαλανός μετέφρασε στα ελληνικά τα αξιολογότερα φιλοσοφικά συγγράμματα των Βραχμάνων, τα σημαντικότερα των οποίων εκδόθηκαν από τον πρώτο έφορο της εθνικής μας βιβλιοθήκης, τον Γεώργιο Κοζάκη Τυπάλδο, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος επίσημος βιογράφος του. Εκτός από τη δωρεά στη Βατικανή Βιβλιοθήκη, ο Γαλανός, μέσω του συγγενούς του Μητροπολίτη Αθηνών Νεόφυτου, απέστειλε το 1831 προς τον κυβερνήτη της Ελλάδος, τον κόμητα Ιωάννη Καποδίστρια, ως δώρο το αξιόλογο ινδικό αλληγορικό εγχειρίδιο «Ζαγανάθα Πανδιταρόζα», μεταφρασμένο από τον ίδιο στα ελληνικά. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι δύο αρχαιότερες και σημαντικότερες γλώσσες από πλευράς γραμματικής και συντακτικής δομής θεωρούνται η αρχαία ελληνική, επιβιώνουσα σε μεγάλο βαθμό από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα, και η σανσκριτική, ομιλούμενη κατεξοχήν στην Οσάνο μικρή πόλη Μπενάρες. Ο Δημήτρης ο Γαλανός, όπως προανεφέρθη, πέθανε στο Μπενάρες το 1833 και ετάφη στο αγγλικό νεκροταφείο της πόλης αυτής. Με τη διαθήκη του, πρότυπο πατριωτισμού προς μίμηση, κληροδότησε τη μισή περιουσία του, 36.000 δραχμές τότε, στον ανεψιό του Παντολέοντα Γαλανό, και το άλλο ίμιση μαζί με τα βιβλία, πλήθος χειρογράφων του και τρίτομο λεξικό υπέρ της κυριωτέρας Ακαδημίας των Αθηνών. Ωστόσο, το ποσό αυτό διατέθηκε για την ανέγερση του Πανεπιστημίου Αθηνών, δοθέντος ότι τότε δεν είχε ιδρυθεί η Ακαδημία Αθηνών για να αποδεχθεί το κληροδότημα Γαλανού. Είναι άξιο ιδιαίτερης μνήμας ότι περίβλεπτα κείμενα της αρχαίας ινδικής γραμματείας έγιναν για πρώτη φορά γνωστά στη Δύση χάρη στις μεταφράσεις με βαθιστόχαστο σχολιασμό του διάσημου Αθηναίου Ινδολόγου Δημητρίου Γαλανού, αλλά και εθνικού ευεργέτου, συντάκτου μάλιστα του πρώτου σανσκριτικο-ελληνοαγγλικού λεξικού. Τούτο εξεδόθη από τον πρέσβη επιτιμή και λογοτέχνη δόκτωρα Βασίλειο Βιτζαξή σε 500 αντίτυπα, ένα εκ των οποίων ευρίσκεται η σχήρας του ομιλούντος. Ο Δήμος Καλκούτας, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβολή του Δημήτρη Γαλανού στη διάδοση της αρχαίας ινδικής γραμματείας στη Δύση, έδωσε το όνομά του σε μεγάλη λεωφόρο της Καλκούτας κατόπιν προτάσεως της τότε Προέδρου των Ινδιών, Ίντιρα Γκάντι. Τελειώνοντας, ευελπιστώ, όπως η ανακοίνωση αυτή αποτελέσει το έναυσμα για μια περαιτέρω, για μια βαθύτερη έρευνα για την προσωπικότητα, το τεράστιο ογκώδες έργο ανεκτίμητης αξίας αυτού του εξέχοντος αλλά λησμονημένου Έλληνα διανοητού, όπως πράγματι του αξίζει, αλλά και η Ακαδημία του το οφείλει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.